Τι θα συμβεί άραγε στο σώμα σου αν αρχίσει και κάνει ένα κρύο ντου την ημέρα με το που ξυπνήσει. Hey, γεια σα και φίλοι, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ποιος είμαι, ο Σαρούκλας Και σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για το πώ θα επηρεάσει θετικά το σώμα σου το να κάνει κρύο ντου κάθε μέρα και θα επηρεάσει το σώμα σου θετικά με πολλούς λόγους και θυμάμαι όταν πριν 3-4 χρόνια είχα πρωτοξυγινήσει τα βίντεο στο YouTube και μίλαγα τέλος πάντων για μερικά πράγματα και σε ένα από τα μερικά πράγματα ήταν τα κρέα ντους και από τότε θυμάμαι όλοι σε αυτό το βίντεο είχαν σχολιάσει για τα κρέα ντους και εγώ συνέχισα και έκανα κρέα ντους κάθε μέρα κάθε μέρα αλλά μετά το παράτησα και είχα ξεχάσει κάπως τα θετικά των κρύων ντους και μετά το καλοκαίρι ε, κάναμε ελεύθερο κάμπιν για αρκετό καιρό και στο ελεύθερο κάμπιν αυτό ε, προφανώς δεν είχαμε ζεστό νερό και απλά κάναμε κρύο, με κρύο νερό ε, μπάνιο, και μετά, όταν γύρισα στην Αθήνα και άρχισα να κάνω πάλι με ζεστό νερό μπάνιο, κάθασταν πολύ ξένο και πολύ περίεργο. Και εκεί είναι που παρατήρησα ε, το τι ουσιαστικά είχε κάνει στο σώμα μου και το τι πόσο πολύ είχα επωφεληθεί από αυτά τα κρύαντου και πώ είχε χειροτερέψει η κατάσταση όταν γύρισα στην Αθήνα και έκανα με ζεστό νερό ντου. Οπότε ξαναξεκίνησα εδώ και εκεί να κάνω κρύοντου και πάλι τα ωφέλη είναι πάρα πολλά. Οπότε, α πω εδώ πέρα ε, πώς, ποια είναι τα ωφέλη και να σου πω και πώ να κάνει κρύοντου. Ουσιαστικά ε, ανοίγει το νερό στο κρύο. Και το αφήνει να τρέχει και απλά πα από κάτω. Πα από κάτω, όλο το σώμα αρχίζει και τρέμει, νιώθει πολύ περίεργα, νιώθει πολύ έντονα και ε, ουσιαστικά πλένεσαι με το κρύο αυτό νερό. Okay. Στην αρχή είναι πολύ ξένο για το σώμα σου και πολύ ζορίζεσαι πάρα πολύ και μετά σιγά σιγά συνηθίζει το σώμα σου και αρχίζει και σ' αρέσει. Το οποίο είναι κάπω ε, περίεργο, οξύμορο. Οπότε θα σου πω εδώ πέρα τα ωφέλη του κρύου ντου και το πρώτο όφ το πρώτο πρώτο καλό είναι ε, πειθαρχία. Θα χτίσει πειθαρχία. Ειδικά όταν το κάνει το πρωί. Το πρώτο πράγμα που κάνει, δηλαδή με το που σηκωθεί από το κρεβάτι, σηκώνει από το κρεβάτι, στρώνει το κρεβάτι και μπαίνει μέσα στο ντουζ. Κάνει με κρύο παγωμένο νερό ντουζ. Okay. Και αυτό πώ χτίζει πειθαρχία τώρα. Χτίζει πειθαρχία με τον εξή τρόπο. Είναι κάτι που δεν θε. Είναι κάτι που δεν θε. Να πα κάτω από το κρύο νερό. Το πρωί, όταν είσαι αγούρο ξυπνημένο, το μόνο που θε είναι να πα στα ζεστά παπλώματα, να χουχουλιάσει, να, να, να δει Netflix και να, να παραγγείλει ε, Αντί για αυτό τι κάνει, σηκώνεσαι, τρώνε στο κρεβάτι σου και μπαίνει μέσα στο κρύο ντου. Πιέζεις το σώμα σου να κάνει αυτό που δεν θέλει εκείνη τη στιγμή. Είναι ένα λεπτό υπόθεση και αυτό χτίζει τρομερή πειθαρχία. Αυτό είναι ουσιαστικά η πειθαρχία. Και το α και το ω για να χτίσει ένα σώμα, μια ζωή που θέλει, είναι η πειθαρχία. Και όταν ε, πρόκειται για το χάσιμο κιλών, χάσιμο λίπους, Λέω, ξέρει τι, μπορεί να τρώ απ' έξω και να χάσει κιλά. Μπορεί να ε, τρώ σου και να χάσει κιλά. Μπορεί να, να κάνει οτιδήποτε και να χάσει το λίπο. Μπορεί να κάνει το οτιδήποτε και να χτίσει το σώμα που θέλει. Αλλά αυτό που απαιτείται είναι ουσιαστικά η πειθαρχία. Δηλαδή, μπορεί να κάνει όλα αυτά, αλλά τραβάμε τη γραμμή εδώ και δεν μπορεί να κάνει αυτό. Και να μην το κάνει ποτέ αυτό. Έχει την πειθαρχία να το κάνει αυτό. Αυτό έχει σημασία και αυτό ξεχωρίζει του χαμένου με του νικητέ. Οπότε, αν θε να είσαι τη, πρέπει να έχει πειθαρχία. Ένα πάρα πολύ εύκολο τρόπο να χτίσει πειθαρχία είναι αυτή τη στιγμή να πα στο μπάνιο, να ανοίξει το κρύο νερό και απλά να πα από κάτω. Θα χτίσει τρομερή πειθαρχία. Ουσιαστικά θα σε κάνει να κάνει αυτό που δεν θε εκείνη τη στιγμή. Για να πετύχει πράγματα που δεν έχουν οι άλλοι, πρέπει να κάνει πράγματα που δεν θέλουν οι άλλοι να κάνουν. Έτσι, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Οπότε, ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο να χτίσει πειθαρχία είναι κρυαντού. Δεύτερο θετικό είναι το λίπο. Οπότε, ε, και ε, ε, λόγω τη πειθαρχία. Και λόγω μερικών άλλων πραγμάτων που θα πω εδώ πέρα. Και επειδή ε, όταν πα κάτω από το κρύο νερό, το σώμα σου παλεύει να κρατήσει τη θερμοκρασία του σώματό σου και να μην πεθάνει από το κρύο ουσιαστικά, που παραδόξω, αυτό τον ένα μήνα που έκανα εγώ κρύα ντους, δεν αρρώστησα. Έτσι. Οπότε είναι αρκετά ενδιαφέρον. Αλλά anyway, το σώμα σου όταν το βαράει κρύο νερό, προσπαθεί να μην κρύωσει, προσπαθεί να κρατήσει τον εαυτό του ζεστό. Έτσι. Οπότε αυτό παράγει θερμότητα. Εάν ξέρετε το Wim Hof, το Wim Hof, είναι ένας τύπος που πηγαίνει μέσα στα... στον Ανταρκτικό και απλά κάθεται, γυμνός για ώρες ή ακόμα και μέρες ή μπαίνει μέσα σε πάγο και κάθεται για μέρες και έχουν παρακολουθήσει με, με ειδικά μηχανήματα και ειδικές κάμερες που αντιλαμβάνουν τη θερμότητα το σώμα του και το σώμα του παράγει άπειρη θερμότητα και άπειρες θερμίδες και για να παραχθεί αυτή η θερμότητα, για να πεθάνει ο άνθρωπο από το κρύο. Οπότε, μια μικρότερη και πιο light εκδοχή είναι απλά να πα κάτω από το κρύο νερό, το οποίο το σώμα σου θα παράγει θερμότητα και θα παράγει θερμίδε, έτσι, για να α, αντέξει το κρύο. Οπότε, θα ανέβει λίγο ο μεταβολισμός σου, όχι τίποτα τρελό, έτσι, αλλά θα ανέβει. Αλλά επίση, θα λειτουργήσει και θετικά ω προ την πειθαρχία και ω προ τα άλλα πράγματα. Οπότε και άμεσα και έμεσα θα βοηθήσει το σώμα σου να κάψει λίπο. Τώρα, εάν θε να μάθει πώ να καίει λίπο και πώ το έκανα εγώ, Παλιά μου χοντρούλη, τώρα δεν είμαι, είμαι ένα πρώην χοντρό. Οπότε ω πρώην χοντρό ξέρω πώ νιώθει νιώ, ω νυν χοντρό. Οπότε ε, μπορώ πραγματικά να σε καταλάβω. Οπότε, εάν θε να δει πώ το έκανα εγώ, πάντα το link κάτω στην περιγραφή, ε, στο οποίο είναι ένα σεμινάριο και δείχνει βήμα-βήμα τι έκανα και την ιστορία μου και όλα αυτά. Ε, πιστεύω θα σε βοηθήσει πάρα πολύ, εφόσον το σοβαρά, εφόσον το βλέπει τα σοβαρά, εφόσον θε να φύγουν τα κιλά. Οπότε, πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι η ψυχολογία. Βοηθάει πάρα πολύ το κρύο ντους στο να ανέβει η ψυχολογία, α, στη, η ψυχολογία σου. Γιατί, Γιατί πολλέ φορέ ε, σκεφτόμαστε, έτσι, σκεφτόμαστε το παρελθόν. Όταν σκέφτεσαι το παρελθόν, τι, 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 σκέφτεσαι. Αν ήταν καλά τα πράγματα που ήταν στο παρελθόν, γεμίζει αναπολύ και μετανιώνει που δεν ζει ακόμα αυτέ τι στιγμέ. Αν είναι άσχημα αυτά τα πράγματα του παρελθόντο, πάλι ε, νιώθεις άσχημα που συνέβη αυτά σε σένα. Οπότε είτε είναι καλό είτε είναι κακό, γεμίζει μετάνοιες. Τώρα, όταν σκέφτεσαι το μέλλον, είτε είναι καλά πράγματα είτε είναι κακά, πάλι σε γεμίζουν με άγχος, έτσι. Ε, οπότε, την περισσότερη μέρα εμείς τι κάνουμε, σκεφτόμαστε το παρελθόν και σκεφτόμαστε το μέλλον και ξεχνάμε να ζήσουμε στο τώρα, αυτή τη, στιγμή, να ζήσουμε τη στιγμή. Όταν ζεις στο τώρα, όταν ζεις τη στιγμή, Ηρεμής, έτσι, Υπάρχει γαλήνη, υπάρχει ηρεμία. Ανεβαίνει η ψυχολογία σου. Μπορεί όντω να απολαύσει αυτό που κάνει εκείνη τη στιγμή και να μην έχει συνέχεια άγχο. Τι γίνεται όταν μπαίνει κάτω από το κρύο νερό, αναγκαστικά δεν μπορεί να σκεφτεί ούτε το μέλλον ούτε το παρελθόν. Τίποτα δεν μπορεί να σκεφτεί τα προβλήματά σου. Δεν μπορεί να σκεφτεί αν θα πάει καλά το ένα, αν θα πάει καλά το άλλο, αν θα θέλει η, ο Γεωργάκη, αν θα χάσει τα κιλά. Τίποτα. Ε, το μόνο που σκέφτεσαι είναι εκείνη τη στιγμή το νερό. Το νερό που, και το δέρμα σου και το πώ νιώθει εκείνη τη στιγμή. Και αυτό σε ξυπνάει, σε ξυπνάει. Και μετά, όταν κλείσει το νερό και βγει έξω, νιώθει ζωντανό. Και σε κάνει να αντιληφθεί ότι τι περισσότερε φορέ κοιμόμαστε. Και δεν είμαστε πραγματικά ζωντανοί. Και είναι αστείο γιατί αυτό. Θα μπει κάτω από το κρύο νερό, θα ξυπνήσει. Πραγματικά θα ξυπνήσει το μυαλό. Έτσι. Οπότε ανεβαίνει η ψυχολογία. Οπότε πάμε στο επόμενο θετικό το οποίο είναι. Για να δω ποιά, έχω πει. Α, ah, ναι. Χτίζεται momentum. Οπότε, momentum τι είναι, είναι παίρνει φόρα. Οπότε, και αυτό δεν είναι και με την πειθαρχία. Οπότε, έκανε αυτό το μικρό πράγμα, το οποίο είναι να μπει κάτω από το νερό, ενώ δεν ήθελε, και αυτό θα θέσει, θα οργώσει το έδαφο για το πώ θα πάει η μέρα σου. Μετά θα είναι πιο πιθανό να πα στην προπόνησή σου, είναι πιο πιθανό να φας σωστά, είναι πιο πιθανό να κάνει τα πράγματα που πρέπει και όχι αυτά που θε και να μην γίνει ένα είδωνο βλεψία και να έρμε το παθόν σου. Γιατί έτσι ξεκινάει, μικρά-μικρά βηματάκια, πετραδάκι-πετραδάκι. Οπότε, χτίζει ένα πολύ καλό θεμέλιο Μπαίνοντα κατά από το κρύο νερό, να πάει πολύ καλύτερα η μέρα σου, να μην είσαι αναβλητικό, να μην βαριέσαι, να μην είσαι τεμπέλη. Έτσι. Πολύ καλό. Πάμε στο επόμενο θετικό, το οποίο είναι οι μύες. Τώρα, εάν τύχει και κάνει προπόνηση, και μετά την προπόνηση πα το... και κάνει κρύο ντου, αυτό που θα γίνει είναι να μειωθεί το πιάσιμο στου μύε σου. Οπότε επιταχύνεται η ανάρρωσή σου. Και επιταχύνοντα την ανάρρωση, μπορεί να κάνει προπόνηση και γυμναστική πιο νωρί από ό,τι θα μπορούσε συνήθω και αυτό θα σε κάνει να χτίσει περισσότερε μύε και να κάψει περισσότερο λίπο. Οπότε αυτά είναι τα 5 tips. Ελπίζω να σου άρεσαν, ελπίζω να γούσταρε. Αν κάνει κρύα ντου, πε μου πώ πάει από κάτω. Εάν θε να το δοκιμάσει, πε μου τι σκέφτεσαι πριν το δοκιμάσει. Και αν το δοκιμάσει, έλα μετά από μία-δύο εβδομάδε και γράψει κάτω στα σχόλια πώ επηρέασε α, το κρύο τη δική σου α, ζωή θετικά. Εντάξει, αν ήταν καλό, αν ήταν κακό, αν ήταν οτιδήποτε. Οπότε αυτό είναι το βίντεο, παιδιά άρεσε, αν σας άρεσε, εάν σας άρεσε ξέρω, να κάνετε κουμπώστε like και εγγραφή, πείτε μου τι άλλο θα δείτε κάτω στα σχόλια, όσο με φορά να προσέχετε και να γυμνάζεστε και να τρώτε υγιεινά. Άντε, τα πάμε.